Συντονίζεται το χώρο το ΕΚΦΕ, που είναι ένα, που είναι εργαστήρια τα οποία φιλοξενούν όλα τα σχολεία από όλο το νησί, ξέρετε, με τη μεγάλη βοήθεια βέβαια του Προέδρου εδώ, του Ασφενδιού, του κ. Μαριλίν, ο οποίος τα πηγαινοθένει και έχει πολύ μεγάλο άνθρωπος. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σύλλογο Θεόπρετο, να του ευχηθούμε πάντα οι προσπάθειες του να έχουν τέτοια αποτελέσματα. Να ευχαριστήσουμε τον Αντάβερο που έχει έρθει από τον Έμπονα στο κάλεσμα του Θεόπρετου και θα τον απολαύσουμε στα χορευτικά του. Προηγουμένως μας έλεγαν ότι η δική τους γιορτή, η ανάλογη του κρασιού, είναι το άλλο Σάββατο και μας κάλεσαν. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτή τους τη διοργάνωση. Να είστε πάντα καλά, να περάσετε όμορφα και να δώσουμε τον λόγο στον Πρόεδρο, ο οποίος έχει κουραστεί για αυτή την εκδήλωση. Να είστε πάντα καλά. Να πούμε ότι σε αυτόν τον χώρο ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας για την 1η και 2η Σεπτέμβρη και 2 Σεπτέμβρη, ναι, για το αντάγωμα. Σας περιμένουμε και τότε για να διασκεδάσετε. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα, εκ μέρους της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια χρονιά στηρίζετε αυτή τη γιορτή. Ακούστηκα αρκετά νομίζω για το όνομά μου, δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς να μην στηρίξω την προσπάθεια του Συλλόγου. Και, ξέρετε, όταν βλέπω και γίνεται μια εκδήλωση εδώ στο χώρο της Ευαγγελίστριας, η συγκίνηση και η χαρά για μένα είναι διπλή. Έτυχε οι συγκυρίες να το φέρουν έτσι ώστε να πάω μια χρονιά σχολείο εδώ, την τελευταία χρονιά που έκλεισε αυτός εδώ ο χώρος και πήγαμε μετά στο Ζουβάρι. Οπότε για μένα καταλαβαίνετε ότι η συγκίνηση είναι μεγάλη να βλέπω αυτός ο χώρος να ξαναποκτάει ζωή. Να ευχηθώ στο Σύλλογο να συνεχίσει το έργο που κάνει και να πάρω έτσι μια αφορμή από τα πλουζάκια που βλέπω που φοράει ο Σύλλογος από τη Ρόδο, ότι στηρίζουμε την παράδοση αλλά και το μέλλον του τόπου μας, γιατί το μέλλον του τόπου είναι τα παιδιά. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, να σας ευχηθώ να περάσετε καλά. Και όπως είπε και ο κύριος Ζεργός, ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο για το μουσικό σχολευτικό αντάγωμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ωραία. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους εθελοντές εδώ της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου, οι οποίοι είναι έξω και βλέπουν για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα θα καλέσουμε και την πρόεδρο του Τάβηρου να έρθει 2 λεπτά και εκείνη. Μαρία, είσαι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την υπέροχη φιλοξενία σας και με χαρά σας περιμένουμε στη 1 Σεπτέμβρη στην 61η γιορτή κρασιού στη Ρόδο στον Έμπονα, που παρέα μας θα έχουμε τη Μελίνα Σιλανίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ωραία το περάσμα. Λοιπόν, Μαρία μου, Μαρία, θα θέλαμε να σας δώσουμε κάτι από το Σύλλογο, το οποίο το ζωγράφησε το δάσκαλός μας, της ζωγραφικής και της αιδιογραφίας. Ελπίζω να σας αρέσει, είναι κάτι σχετικό με τον Τρίγο. Να είστε καλά. Λοιπόν, λίγο ακόμα θα σας καθυστερήσω. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους δικούς μας, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεχιστές της παράδοσης. Φέτος επιλέξαμε τον κύριο Κόγια και την ορχήστρα του, οι οποίοι είναι αυτοί που αρχίσανε στην ουσία τη γιορτή κρασιού και τη συνεχίζουμε σχεδόν κάθε χρόνο μαζί μας με πολύ λίγες χρονιές που δεν παίξαμε. Λοιπόν, κύριε Μάνο, θα μας πείτε εσείς 2 λόγια για τη γιορτή κρασιού, την οποία πραγματικά την ξεκινήσατε. Καλησπέρα και από μένα. Καλή διασκέδαση. Περισσότεροι ξέρω ότι είμαι Ασφενδιανός, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Τέλος πάντων, ξεκίνησε να πω το ιστορικό του γιορτή του κρασιού. Επειδή πήγαμε να παίξουμε στο εξωτερικό στους συμπατριώτες, Καναδά και Αμερική, και συνήθως τρέχανε
μαλώνανε πες να σε πάρει σπίτι, να σε γυρίσει. Και όταν γυρίσαμε εδώ, λέω κάτι πρέπει να κάνω τη δουλειά του στρατόπου. Και ξεκίνησα να κάνω 25 Αυγούστου, ήταν το 1996. Μια σπερίδα για τους απόδημους στην εκκλησία του Ασωμάτου. Και συμμετείχε η κοινότητα, ενώ και ξεκίνησα σαν μόνος μου, μετά είδα το θέμα του, δεν έπρεπε να κάνω μόνο την οικονομία. Έκανα πρόταση στην κοινότητα, ψηφίστηκε πανψηφί και λέει να γίνει η γιορτή για τους απόδημους. Έκτοτε ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος Καπόκας, ο Κώστας ο πρόεδρος, έδωσε το ένα θέμα της γιορτής, λέει από τώρα και στο εξής, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μια γιορτή κρασιού και λαδιού. Του λαδιού δεν είναι, θα το δούμε αργότερα. Το κρασί συνεχίζει από το 1996 μέχρι σήμερα. Αυτό ήταν η αρχή και ο πόθος μου, δηλαδή κάτι να κάνουμε για τους συμπατριώτες. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας διασκέδαση. Κύριε Μάνο, από το Σύλλογο, ένα πολύ μικρό δωράκι. Ο πολιτισμός πρέπει να γίνει, αν όχι το πρώτο εργαλείο στον τόπο μας, τουλάχιστον το δεύτερο. Ευχαριστώ πολύ και για το Σύλλογο και τα παιδιά που δουλεύουν στο Σύλλογο. Υπόψη ότι είναι δεύτερη φορά που κινούμε από το Θεόκριτο. Και εγώ και αλλήλοι στη συνάδελφοί μου Γαβρίλης, Χριστόφωνος και Πολυχρόνης. Το 1987 κινηθήκαμε για πρώτη φορά το Θεόκριτο. Είναι δεύτερη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα έργα τους να βρίσκουν πρόσφορα έδαφος για την κοινωνία μας, γιατί τα παιδιά μας θα πρέπει να ακολουθούν την παράδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μάνο. Ευχαριστούμε και επειδή ο κύριος Μάνος, ο κύριος Πόγιος δεν είναι μόνος του, επίσης μαζί του είναι ο κύριος Μανώλης Κεφαλιανός, ο οποίος και αυτός παίζει πάντα, πάντα μαζί του. Κύριε Μανώλη. Επίσης ο Ζάβας ο Κεφαλιανός, ο οποίος θα δώσουμε κάποια στιγμή, ο Ζαχαρίας, και ο Ζαχαρίας εδώ στο Σημαρία μου, και ο Θεοδόσης, ο οποίος δεν είναι εδώ, αυτή τη στιγμή εργάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως ο κύριος Έπαρχος έχει έρθει, ή κάποιος άλλος εκπρόσωπος. Όχι. Λοιπόν, εγώ και μετά το φέρουμε το όνομα. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την αναπαράσταση το τρίγο από τα παιδιά του χορευτικού του Θεόκριτου και στη συνέχεια θα απολαύσουμε τα παιδιά του Ατάβυρου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.